Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής και επειδή βρισκόμαστε μία ανάσα από την έναρξη των βροχοπτώσεων, των ισχυρών πολλές φορές βροχοπτώσεων και έχοντας βιώσει και εδώ στην Κρήτη φυσικά φαινόμενα πλημμυρικά και τις επιπτώσεις αυτών, αλλά με πρόσφατες και τις εικόνες από τη Θεσσαλία, καταλαβαίνετε ότι η ευαισθησία όλων είναι κάπως μεγαλύτερη. Το θέμα είναι τι έχει γίνει σε επίπεδο προετοιμασίας. Σημαντικές παρεμβάσεις είχαμε από το ΤΕΤΑΚ και να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, τον πρόεδρο του ΤΕΤΑΚ, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα αυτό της αντιπλημμυρικής στο Ράιξης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Σφακενάκη, καλησπέρα σας, κύριε Σαβίδη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Ταβερναράκη, γιατί ξέρετε, θα συζητήσουμε μεταξύ άλλων για την αντιπλημμυρική θωράκιση και το θέμα είναι τώρα πού βρισκόμαστε. Ο κόσμος φοβάται. Και φοβάται με τις εικόνες να είναι πρόσφατες από την Θεσσαλία. Υπάρχουν σημεία κόκκινα και στο Ηράκλειο, για να μιλήσουμε για την Ανατολική Κρήτη. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς, καταρχήν, αυτό το οποίο λέγεται και το οποίο ακούγεται, το οποίο έχει, προφανώς είναι μέχρι ένα σημείο, είναι το γεγονός το οποίο δημιουργεί αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα, είναι η κλιματική κρίση, ναι. Η κλιματική αλλαγή έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Το θέμα είναι ότι η κλιματική κρίση, δηλαδή τα φαινόμενα τα οποία υπολογίζαμε ότι οι υποδομές μας θα άντεχαν ανά 100 χρόνια ή θα είχαμε κάποια φαινόμενα άλλα 400 χρόνια όπως συνέβη στη Θεσσαλία που είχαμε και τους νεκρούς και τις μεγάλες καταστροφές, αλλά και τη σειρά των καταστροφών που έχουμε την τελευταία εξαετία σε ολόκληρη την Κρήτη. Θα σας θυμίσω στα Χανιά το 2017, επαναλήφθη το 2019 στα Χανιά, στην Χερσόνησο το 2020, το 2022 στη Σιτία. Το 22 και στην Αγία Πελαγία που είχαμε και δύο νεκρούς. Άρα αυτό το οποίο προφανώς εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ως σύμβουλος της πολιτείας, έχοντας ένα θεσμοθετημένο ρόλο, να βάλουμε σε εγρήγορση τους φορείς, σε εγρήγορση την περιφέρεια, σε εγρήγορση τους δήμους, ώστε να μπορέσουμε, αν μη τι άλλο, να μειώσουμε τις επιπτώσεις αυτές. Φυσικά τα έργα τα αντιπλημμυρικά είναι έργα τα οποία προφανώς χρειάζεται ένα πλάνο για να υλοποιηθούν και φυσικά και τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις. Προφανώς η Περιφέρεια Κρήτης έχει κάνει βήματα, όμως οι διαχρονικές ελλείψεις του κράτους, θα έλεγα, και για τέτοια έργα έχουν δημιουργήσει προφανώς ένα μεγάλο κενό στις υποδομές αυτές, γι' αυτό και έχουμε και τα φαινόμενα αυτά των πλημμυρών. Θα σας θυμίσω ότι πριν από μερικά χρόνια, πριν από 3-4 χρόνια, είχαμε και άλλο ένα νεκρό σε μια Ιρλανδική διάβαση, έτσι. Στο Πετροκεφάλι, έτσι. Θέλω να πω ότι, αν μη τι άλλο, υπάρχουν και μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Ρέματα τα οποία το ανθρωπογενές περιβάλλον έχει κακοποιήσει. Υπάρχουν ρέματα τα οποία είναι καταπατημένα, έχουν γίνει δρόμοι. Και το αποχετευτικό δίκτυο που έχει φτιαχτεί κάτω από αυτό δεν είναι αρκετό για να σηκώσει αυτές τις πλημμυρικές παροχές. Άρα θα πρέπει να κάνουμε βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς κάνουμε κάποιες προτάσεις όσον αφορά την πλημμυρική προστασία. Μιλάμε για τα φράγματα ανάσχεσης, θα πρέπει να γίνουν ορεινά, ώστε να έχουμε τις ελεγχόμενες ροές. Ταυτόχρονα. Αυτό είναι μια πολύ ωραία πάσα που δίνεται, γιατί νομίζω είναι ένα καινούριο στοιχείο. Αυτά τα φράγματα ανάσχεσης και σωστά. Νομίζω ότι μπήκαν πολύ έντονα στο προσκήνιο και μετά τις πλημμύρες στην Αγία Πελαγία. Και στην Αγία Πελαγία. Και στη Θεσσαλία. Και μάλιστα και στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού μιλάει για τα πλημμυρικά έργα τα οποία θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο. Να το εξηγήσουμε λίγο, κύριε Ταβερναράκη. Ας πούμε στην περίπτωση της Αγίας Πελαγίας, που όλοι νομίζω ξέρουμε την περιοχή, άρα μιλάμε για μικρά φράγματα που θα γίνουν λίγο πιο ψηλά για να κόβουν τη ροή του νερού. Καταρχήν, κάθε υδρολογική λεκάνη θα γίνει μια συγκεκριμένη μελέτη σε κάθε υδρολογική λεκάνη σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Άρα, κάθε υδρολογική λεκάνη θα μας δείξει ποιες είναι οι μισάγκες, ποια είναι τα σημεία τα οποία έχουμε τα ρέματα, ποια είναι τα ρέματα τα οποία είναι κλεισμένα. Ποιες είναι οι πλημμυρικές παροχές, ποιες είναι οι μέγιστες πλημμυρικές παροχές οι οποίες έχουμε διαχρονικά και αυτά θα μας δείξουν πού πρέπει να γίνουν και πού πρέπει να γίνουν τα φράγματα ανάσχεσης. Η ιδέα, μάλλον όχι η ιδέα, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, είναι ότι αυτά τα έργα τα οποία έχουν διπλό ρόλο και ως φράγματα ανάσχεσης φερτών και πλημμυρικής παροχής, αλλά ταυτόχρονα και ίδρυυσης και άδρυυσης. Τα μικρά και τα μεγαλύτερα φράγματα, τα οποία ο συνδυασμός τους θα μπορέσει να ανατρέψει να μειώσει τις επιπτώσεις και να ανατρέψει τις μεγάλες καταστροφές, είναι προφανές η κατεύθυνση στην οποία θα δώσουμε. Διπλό όφελος δηλαδή, κύριε. Ακριβώς. Εγώ μάλιστα συζητούσαμε
πάρα πολύ καιρό στο τεχνικό μελτίο το ποιες πρέπει να είναι, ποιες είναι οι κόκκινες περιοχές, ποιες είναι οι περιοχές οι οποίες έτσι κι αλλιώς έχουν καταγραφεί από το 2018 βάσει Ευρωπαϊκής Οδηγίας, όπου έχει συνταχθεί και ο χάρτης των κόκκινων περιοχών. Και το σχέδιο διαχείρισης. Ακριβώς, το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας. Το οποίο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας είναι αναρτημένο στην περιφέρεια Κρήτης. Γνωρίζουμε λοιπόν ποιες περιοχές είναι. Το θέμα είναι πώς θα πρέπει να κατευθύνουμε και πώς θα πρέπει να διεκδικήσουμε μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους Δήμους, μαζί με τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τα έργα αυτά τα οποία θα προστατεύσουν και τις ζωές των πολιτών και τις περιουσίες. Το πρώτο βήμα δεν είναι να πάμε στην οριοθέτηση, διευθέτηση των ρεμάτων. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι το πρώτο βήμα, είναι παράλληλα βήματα. Είναι παράλληλα, αλλά είναι σημείο κλειδί. Είναι ένα σημείο κλειδί το οποίο όμως έχει και μια επικινδυνότητα. Δηλαδή, από τη μία συζητάμε για το καθαρισμό των ρεμάτων, το οποίο όμως ο καθαρισμός των ρεμάτων θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε να μην αυξάνουμε την ταχύτητα της πλημμυρικής παροχής. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι όταν βγάζουμε τη φυτική υγιή ή όταν βγάζουμε τα φερτά τα οποία πιθανόν απομακρύνονται, αυξάνουμε το περιθώριο να έχουμε μεγαλύτερες ταχύτητες σε οποιαδήποτε πλημμύρα. Άρα θα πρέπει να γίνεται προσεκτικός καθαρισμός καταρχήν και φυσικά να έχουμε και ταυτόχρονα τα έργα υποδομής αυτά τα οποία θα μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο της πλημμυρικής παροχής. Πάντως, το προσεκτικό καθαρισμό των ρεμάτων, η αλήθεια είναι, κύριε Ταβερνάρα, και δεν τον ακούμε τακτικά στην όλη όχι. συζήτηση. Όχι. Ακούμε το αν καθαρίζονται ή όχι τα ρέματα. Ναι. Και γίνονται μάλιστα και χρονικά, αν θα ακούσετε ειδικούς συναδέρφους πάνω σε αυτό το θέμα, και ιδιαίτερα και γεωλόγους, αλλά και άλλες ειδικότητες, θα σας πούν το πότε πρέπει να γίνεται ο καθαρισμός των ρεμάτων, ποια εποχή θα πρέπει να γίνεται, ώστε να μην καταστρέφεται η φυτική γη και να μην δημιουργούμε μεγαλύτερες λεκάνες τέτοιες, ώστε να έχουμε μεγαλύτερες ταχύτητες. Και τελικά πότε γίνεται, γιατί η φυτική γη είναι και το φυσικό ανάγχωμα. Ακριβώς, ακριβώς. Σε τέτοιου είδους πλημμυρικά. Η φυσική ανάσχεση, θα έλεγα. Ανάσχεση. Η φυσική ανάσχεση, μάλλον, που θα έπρεπε να έχουμε και τα αντίστοιχα φράγματα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την προστασία των πολιτών. Εμείς αυτή την πρόταση πάντως την κάναμε. Την έχουμε κάνει πάρα πολύ καιρό, βέβαια, και τη συζητάμε και την έχουμε συζητήσει και με τον Περιφερειάρχη και με την Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και με τους Δήμους. Σίγουρα οι περιοχές μεγάλου κινδύνου, σας ανέφερα και προηγουμένως, και στο Δήμο Γόρτινας και στη Μεσαρά και στο Ηράκλειο και στην Αγία Πελαγία, έτσι, και στη Σιτία. Άρα, συζητάμε λοιπόν για κάποιες περιοχές που πρέπει να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις. Μάλιστα, στη Σιτία, όσον αφορά κάποιο φράγμα ανάσχεσης, νομίζω ότι ήδη αναγγέλθηκε από τον εκεί δήμαρχο. Είναι χρονοβόρα διαδικασία αυτή. Κοιτάξτε, είναι έργα υποδομής μακράς πνοής. Ναι. Όπως και τα μεγάλα φράγματα, αλλά και τα μικρά φράγματα. Προφανώς όλα αυτά τα έργα χρειάζονται τη συνένεση των πολιτών. Mm-hmm. Χωρίς τη συνένεση των πολιτών, διότι χρειάζονται απαλωτριώσεις, χρειάζονται υδρολογικές περιοχές οι οποίες θα καλυφθούν από νερό. Άρα οι λεκάνες λοιπόν, οι οποίες θα είναι της αποθήκευσης των υδάτων, προφανώς θα πρέπει να υπάρχει συνένεση σε αυτό. Θυμάστε τι είχε συμβεί με το φράγμα του Αποσολέμη και τι αντιδράσεις υπήρχαν μέχρι σήμερα να κατασκευαστεί. Αλλά για φανταστείτε, αν δεν είχαμε σήμερα το φράγμα του Αποσολέμη, δεν θα είχαμε νερό σήμερα, σας το λέω με τα λόγω γνώσεως, και δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε τη χρονιά φέτος με μια λήψη υδρία, στην οποία έχουμε ανάγκη ακόμα για δύο ή τρία τέτοια φράγματα σε ολόκληρη την Κρήτη τουλάχιστον. Κύριε Ταβερνάρα. Ναι, αυτό έχουμε πει και αυτό οφείλουμε να το λέμε και να προσπαθούμε να το διεκδικούμε. Αν δούμε πάντως τις περιοχές που είχαμε τις πιο καταστροφικές πλημμύρες στην Κρήτη εδώ, και είναι κυρίως το βόρειο κομμάτι, έτσι, δηλαδή Αγία Πελαγία, Χερσόνησο, Σιτία κτλ. Είναι ουσιαστικά περιοχές που έχουμε αναπτυγμένη έτσι, άναρχη ανθρώπινη δραστηριότητα. Ακριβώς. Και τουριστική ανάπτυξη. Πόσο εύκολο λοιπόν είναι εκ των υστέρων, διότι δεν τα κάναμε πριν έχουμε την οικιστική αυτή ανάπτυξη, εκ των υστέρων να μπει μια τάξη? Τίποτα δεν είναι εύκολο. Δυστυχώς δεν είναι τίποτα εύκολο και δυστυχώς εκεί έρχεται η πολιτική να δώσει τις λύσεις και εκεί έρχεται η πολιτική ευθύνη πλέον, η οποία προφανώς δεν πρέπει να φτάνει σε αδιέξοδο για να προχωράμε σε τέτοια μέτρα. Όμως, εάν είναι αναγκαία, θα πρέπει να προχωρήσουμε. Φυσικά η επιστήμη προχωράει, η τεχνική προχωράει. Προφανώς και μπορούμε να βρούμε λύσεις ώστε να μειώσουμε τις επιπτώσεις σε τέτοιες συνθήκες και να μπορέσουμε να έχουμε τις λύσεις όσο το δυνατόν καλύτερες μπορούμε. Βέβαια, αν συγκρίνεται το τεχνικό το οποίο υπήρχε στην Αγία Πελαγία, το οποίο δεν άντεξε. Δεν άντεξε όμως γιατί δεν άντεξε? Γιατί αν θα δείτε σε ένα χάρτη ποια ήταν η πλημμυρική παροχή του ρέματος
στην Αγία Πελαγία, θα δείτε ότι οι δύο σειρές σπιτιών, οι οποίες είναι δεξιά και αριστερά από το ρέμα, δεν έπρεπε να υπάρχουν. Ναι. Δεν λέμε ότι πρέπει να κατεδαφιστούν. Όχι. Είναι τα διαχρονικά λάθη τα οποία είναι διαχρονικά λάθη τα οποία τα βρίσκουμε μπροστά μας. Uh-huh. Η καταπάτηση αυτού του ρεμάτου είναι έτσι κι αλλιώς. Συμβαίνει σε όλη τη χώρα και παντού και όχι μόνο στην Ελλάδα. Όμως υπάρχουν οι τεχνικές και σας είπα με τα φράγματα ανάσχεσης να μειώσουμε την πλημμυρική παροχή, να μειώσουμε την πλημμυρική ροή, ώστε το τεχνικό το οποίο τελικά θα καταλήγει στον αποδέκτη που είναι η θάλασσα να μπορέσει να αντέξει την όποια πλημμυρική παροχή. Έχοντας βέβαια τα στατιστικά τα οποία γνωρίζουμε, έτσι. Η εικόνα όπως είναι τώρα διαμορφωμένη στο Γιώφυρο και πέριξ αυτού, σας προβληματίζει? Γιατί ξέρετε, αν μιλάμε για πλημμυρικά φαινόμενα, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι τι θα μπορούσε να συμβεί και στην περιοχή. Εκεί στην περιοχή. Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι διασφαλισμένη η περιοχή. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα φράγματα ελέγχου ροής, είναι προφανές ότι υπάρχει θέμα εάν έχουμε ένα μεγάλο φαινόμενο. Ευελπιστώ να μην συμβεί. Θεωρώ πάντως ότι η περιφέρεια έχει προχωρήσει στη διευθέτηση αυτού του ρεμάτου και στον καρτερό το ίδιο σημαίνει. Έχει συμβεί στον καρτερό δύο-τρεις φορές. Άνθρωποι να βρίσκονται πάνω στα δέντρα για να τους μαζεύουμε την ώρα που γίνεται το φαινόμενο της πλημμύρας. Και ευτυχώς δεν θρυνήσαμε τότε θύματα. Όμως υπάρχει καταπάτηση του ρέματος σε πολλά σημεία στον καρτερό. Υπάρχει όμως μια διευθέτηση ρέματος η οποία σε εξέλιξη, η μελέτη του ρέματος, όπως είναι και ο Σιλαμιανός, όπως είναι και ο Γαζανός ποταμός. Η περιφέρεια έχει προχωρήσει σε αυτές τις μελέτες και θεωρώ ότι η διευθέτηση των ρεμάτων αυτών είναι η λύση στο πρόβλημα ή τέλος πάντων το μέρος της λύσης στο πρόβλημα. Για να προστατευτούν αυτό που συζητάμε και οι περιουσίες αλλά και οι ζωές των πολιτών. Και βεβαίως καμιά φορά να μην γίνονται και λάθη, γιατί γίνονται πιο καινούργια λάθη, κύριε Ταβερναράκη, διότι βλέπουμε ότι σχεδιάζονται και μεγάλο δικά έργα που μάλλον δεν υπάρχει και ακριβώς η επιθυμητή πρόβλεψη σε επίπεδο διαχείρισης ομβρίων υδάτων. Αυτό είναι αλήθεια. Η διευθέτηση. Είδαμε το Γούνες Χερσόνησος του νέου ΒΟΑΚ. Ο νέος ΒΟΑΚ στο σύνολό του δεν ξέρω αν έχουν προβλεφθεί όλα αυτά όπως πρέπει, διότι και εσείς οι φορείς έχετε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις και ενστάσεις. Μάλιστα, εάν θα δείτε στην τοποθέτησή μας, η οποία είχαμε κάνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη συζήτηση μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην παρακάμψη των πόλεων, στα πλαίσια της παρακάμψης των πόλεων που είχαμε συζητήσει για τη διχοτόμηση του Ηρακλείου κλπ. Είχαμε πει τότε για τη διαχείριση των ομβρίων. Δυστυχώς, ο κ. Καρνέζης τότε, αλλά και ο Υπουργός, είχε αφήσει το περιθώριο ότι έλεγε ότι οι αποδέχτες είναι θέμα της περιφέρειας. Δηλαδή ρίχναν τα νερά στον αποδέχτη, όμως ο αποδέχτης είναι κλειστός. Ο αποδέχτης είναι μειωμένης παροχής ή μειωμένης διατομής ώστε να αντέξει την όποια παροχή. Αυτό το οποίο διεκδικούμε και ως περιφέρεια και ως τεχνικό επιμελητήριο, νομίζω ότι η όποια χρηματοδότηση χρειαστεί για την διευθέτηση αυτών των ρεμάτων είναι αναγκαία ώστε να μπορέσει να αντέξει αυτά τα. Τέτοιες πλημμυρικές παροχές. Αντίστοιχα συμβαίνει και στο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Έχουμε ένα αντίστοιχο πρόβλημα, ενώ η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο αεροδρόμιο στο Καστέλι λύνει το πλημμυρικό, όποιες πλημμυρικές παροχές δημιουργούνται λόγω του έργου. Όμως ο αποδέχτης αυτή τη στιγμή της ευρύτερης περιοχής και οι αποδέχτες δεν είναι ικανοί αυτή τη στιγμή να σηκώσουν τις πλημμυρικές παροχές αυτές. Άρα, βέβαια, η πολιτεία έχει επέμβηση αυτό και οι βουλευτές του νομού έχουν κάνει αντίστοιχες παρεμβάσεις. Ο Υπουργός έχει αναγγείλει μια αντίστοιχη χρηματοδότηση 60 εκατομμυρίων ευρώ για τα πλημμυρικά έργα για το αεροδρόμιο στο Καστέλι με το Δήμο Μήνο Απεδιάδος. Άρα θεωρώ ότι, αν μη τι άλλο, τα προβλήματα έχουν αναδειχθεί, τα γνωρίζουν οι ηθήνοντες, τα γνωρίζουν οι κυβερνώντες και εμείς με τη σειρά μας τα αναδεικνύουμε και τα διεκδικούμε ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τις λύσεις. Να πάμε λίγο και σε μια άλλη παρέμβαση που έκανε το ΤΕΤΑΚ αφορά στη συντήρηση των υποδομών και των κτηρίων. Μια συντήρηση που μάλλον δεν γίνεται, κύριε Ταβερναράκη, οπότε μετά εκ των υστέρων δαπανούμε πάρα πολλά χρήματα για αποκατάσταση. Αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα σε ολόκληρη τη χώρα για όλα τα αέρα, το βλέπουμε και γύρω μας. Συγγνώμη, από την πιο μικρή πλατεία μέχρι έναν δρόμο, ένα οδικό δίκτυο, ένα σχολείο, ένα κτίριο, ένα κτηριακό απόθεμα. Αυτό το οποίο προτείναμε εμείς στα πλαίσια της ψηφιοποίησης του κράτους, γνωρίζετε ότι υπάρχει ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων, αλλά στα ιδιωτικά κτίρια, τα οποία θα πρέπει ο κάθε ιδιοκτήτης να έχει ένα μητρό συντήρησης του ιδιωτικού κτηρίου, γνωρίζετε, πολλές φορές έχετε κάνει ρεπορτάζ για εξώστες οι οποίοι έχουν πέσει
είμαστε με τραυματισμούς και μη αναστρέψιμους, πάρα πολλές. Άρα θα πρέπει λοιπόν αντίστοιχα και στα ιδιωτικά έργα να υπάρχει ένα μητρό συντήρησης όπου θα πρέπει να τηρείται μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου. Αντίστοιχα πρέπει να υπάρχει και το δημόσιο έργο. Η απαξίωση ενός δημόσιου έργου, όπως για παράδειγμα το συζητήσαμε πριν από καιρό με την πεζογέφυρα, η οποία είχε κατασκευαστεί το 2004. Καλατράβα, στον Καράβολα. Ένα έργο το οποίο επί μία 20ετία δεν παραδόθηκε ποτέ στον χρήστη που ήταν ο Δήμος Ηρακλείου. Είχε γίνει μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και ο ΑΝΑΚ τότε, όπου κατασκευάστηκε για τον παραδείγμα του Δήμου Ηρακλείου. Το έργο δεν το παρέλαβε κανένας, δεν συντηρήθηκε. Σήμερα είναι πολλαπλάσιο το κόστος αποκατάστασης πλέον και όχι συντήρησης. Δηλαδή φτάνουμε πλέον στην αποκατάσταση και ίσως εάν κάποιο έργο έχει απαξιωθεί τόσο πολύ, μπορεί να πρέπει να αφαιρεθεί και να κατασκευαστεί ή να ανακατασκευαστεί. Άρα φυσικά το κόστος συντήρησης είναι ένα κόστος το οποίο πρέπει να προβλέπεται. Θα πρέπει να υπάρχει αυτό το μητρό συντήρησης και μάλιστα με πολλαπλές πιστοποιήσεις. Παραδείγματος χάρη σε ένα σχολείο, θα πρέπει προφανώς να υπάρχει το μητρό συντήρησης του σχολείου, είτε αυτό αφορά την αποχέτευση, είτε αυτό την ίδρυση. Ταυτότητα του κτηρίου. Η ταυτότητα του κτηρίου, ακριβώς, αντίστοιχα και της ηλεκτρονικής του κατάστασης. Ζήσαμε πριν από λιγότερο από ένα χρόνο ένα ατύχημα με ένα παιδάκι με ένα λεβιτοστάσιο, το οποίο έχασε τη ζωή του. Άρα, το οποίο δεν είχε γίνει σωστή συντήρηση, δεν υπήρχε ο έλεγχος του λέβητα. Όλα αυτά θα μπορούσαν σε μία πλατφόρμα στην οποία θα μπορούσε να και αυτό ζητάμε και από την πολιτεία και από το κεντρικό τεχνικό μελητήριο, να φτιαχτεί για ολόκληρη τη χώρα, ώστε αυτή η πλατφόρμα, έτσι κι αλλιώς είναι σε εξέλιξη η όλη διαδικασία, να μπορέσει να περνάει μέσα το μητρό συντήρησης, ώστε όλοι να γνωρίζουμε εάν το τάδε σχολείο, το τάδε δημόσιο κτίριο μπορεί να συντηρηθεί. Έχει τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις. Υπάρχουν σχολεία σήμερα που δεν έχουν πιστοποιήσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Και έχουν στο σπίτι σας, κυρία Σφαγιανά, για να σας στείλει η ΔΕΗ ότι πρέπει να στείλετε νέα πιστοποίηση για την ηλεκτρολογική σας εγκατάσταση, αλλιώς θα σας διακόψουν το ρεύμα. Έτσι. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και στα δημόσια κτίρια. Άρα συζητάμε λοιπόν ότι πρέπει αυτά τα πράγματα να μπουν σε μια σειρά. Σε αυτή την κατεύθυνση κάναμε και εμείς την παρέμβαση αυτή. Θέλω να πω όμως, αν μου επιτρέψετε, για να κλείσουμε, ότι χάρηκα που εχθές ο Περιφερειάρχης, ο Σταύρος Αρνατάκης, ήταν στην Αθήνα και έκανε μια συνάντηση με τον κύριο Σταϊκούρα, με τον Υπουργό. Εμείς είχαμε την τιμή πριν από 2 μήνες να δούμε τον κύριο Τασιάου, τον Υφυπουργό Υποδομών, στο Τεχνικό Επιμελητήριο, που το αναδείξαμε αρκετά από αυτά τα θέματα. Χάρηκα που τουλάχιστον πήραμε τις υποσχέσεις όσον αφορά τον πλατή ποταμό, το φράγμα. Θα μας τα πει σε λίγο και ο Περιφερειάρχης μετά εδώ. Χάρηκα ότι αν μη τι άλλο έγινε αποδεκτό η θέση την οποία είχαμε στο Εθνικό Μελετήριο, την οποία υιοθέτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο ομόφωνα όσον αφορά τη διχοτόμηση του Ηρακλείου και την πρόταση την οποία κάναμε για τα cut and covers ή την υπογείωση τμήματος του βόρειου οδικού άξονα, αλλά και για το τούνελ στο Καστέλι, το οποίο θα δημιουργήσει, προφανώς θα αποτρέψει τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα τα οποία φέρνει η πρόταση την οποία είχαν φέρει στην τροποποίηση μελέτης περιβαλλοντικών πτώσεων του Καστελίου, που είχαμε καταθέσει για τις προτάσεις μας. Θεωρώ ότι σε αυτή την κατεύθυνση, η διεκδίκηση, είμαστε μαζί με τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Η εξωστρέφεια του τεχνικού μελητηρίου από εμάς τουλάχιστον είναι δεδομένη. Η συνεργασία να πάμε με τους τοπικούς φορείς μαζί για να διεκδικήσουμε για την Κρήτη του 2030. Σύμβουλο τη πολιτεία και στην πράξη. Λοιπόν, πρέπει να το κάνουμε και στην πράξη, να το αποδεικνύουμε και καθοδηγητή τη πολιτεία. Αυτό. Προσπαθούμε να κάνουμε. Ο ρόλο μα, αν μη τι άλλο, να είναι ενεργό και φυσικά να έχουμε και αποτέλεσμα. Και αυτό από εκεί κρινόμαστε όλοι. Σα ευχαριστούμε πολύ. Σα ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση σήμερα στην εκπομπή μα. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, εμεί θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσει. Μείνετε μαζί μα σε πολύ λίγο. Υποδεχόμαστε εδώ στην εκπομπή Κρήτη σήμερα τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη. Έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε να το ρωτήσουμε πολλά. Και ουσιαστικά, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι και η πρώτη του συνέντευξη αμέσως μετά την επανεκλογή του. Μείνετε μαζί μας. Ευχόμαστε σε λίγο.